Θέλετε να φτιάξετε αυτά τα τέλεια μελομακάρονα που επιτέλους επιστρέψανε μέσα σε 30 λεπτά με πάρα πολλά μυστικά από τη γιαγιά? Τότε πρέπει να δεις αυτό το βίντεο. Πόσο χαίρομαι που ήρθε η αγαπημένη μου εποχή, που φυσικά είναι τα Χριστούγεννα, και πόσο χαίρομαι που θα σας δείξω χριστουγεννιάτικες συνταγές όλον τον υπόλοιπο μήνα. Αυτό που θέλω να με βοηθήσετε εσείς είναι να γράψετε από κάτω το βίντεο και να μου πείτε ποια συνταγή θέλετε να κάνω και να μου δώσετε ιδέες να καθοδηγήσετε το κανάλι αυτόν τον μήνα και να μας πείτε τι συνταγές θέλετε να δείτε και τι συνταγές θέλετε να κάνουμε, αν δεν ξέρετε να τις κάνετε, και να τις κάνουμε όσο πιο γρήγορα και απλά γίνεται. Λοιπόν, τα πιο γρήγορα μελομακάρονα με πολλά μυστικά από τη Σμυρνιά γιαγιά. Λοιπόν, ξεκινάμε με το σιρόπι, και αυτό γιατί το σιρόπι πρέπει να γίνει πρώτο, είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία για το σιρόπι, γρήγορη, το μόνο που έχω να κάνω είναι να βάλω τελικά στην κατσαρόλα και να το βάλω στο μάτι να βράσει. Μόλις βράσει ακριβώς, το κλείνετε και είναι έτοιμο το σιρόπι. Πρέπει να κρυώσει και μόλις βγουν τα μελομακάρονα να τα σιροπιάσω με όχι κρύο, αλλά χλιαρό σιρόπι. Λοιπόν, έχω μία κούπα νερό, έχω ξυλάκι κανέλας, έχω μία κούπα ζάχαρη και αυτό που χρειάζεται είναι φυσικά το μέλι. Και μία ολόκληρη κούπα μέλι. Κοιτάξτε πόσο ωραία έχει ζαχαρώσει το μέλι. Όταν ζαχαρώνει το μέλι, ξέρετε τι σημαίνει, έτσι, ότι είναι καλό. Και αυτό το μέλι που χρησιμοποιώ είναι πάρα πολύ καλό. Λίγο θα γυρίσω για να μπορέσω να το βγάλω. Τα ανακατεύω. Αυτό το σιρόπι πρέπει να γίνει ένα αρκετά πηχτό σιρόπι, όχι αραιό, που χρησιμοποιούμε για άλλα γλυκά. Ένα αρκετά πηχτό σιρόπι, το ανακατεύω καλά και θα το βάλω πάνω στην κατσαρόλα. Μόλις το βάλω στην κατσαρόλα, το μέλι θα διαλυθεί αμέσως και θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο σιρόπι. Για να ισορροπήσω λοιπόν τις γεύσεις μου, αφού έχω ρίξει όλα αυτά, θα ρίξω ή λίγη φλούδα από λεμόνι, αλλά δεν το προτιμώ τόσο πολύ εγώ όταν κάνω σιρόπι, βέβαια μπορείτε να το κάνετε, ή θα ρίξω μερικές σταγόνες από λεμόνι, γιατί η φλούδα πολλές φορές, αν το παρακάνετε, θα πικρίσει λίγο. Οπότε ρίχνω και μερικές σταγόνες λεμόνι, φεύγει πίσω στο μάτι, πάει να πάρει μια βράση και είναι έτοιμο αμέσως, το κλείνω για να κρυώσει και έρχομαι για να σας δείξω πόσο κάνουμε απλά και εύκολα τη ζύμη και το σχήμα, και σας λέω ότι έχω να σας πω πάρα πολύ μυστικά από τη Σμυρνιά γιαγιά. Κρυώνει το σιρόπι μου λοιπόν, προθερμαίνω το φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου. Η ζύμη είναι και το ζύμωμα το πιο εύκολο πράγμα που μπορείτε να κάνετε, αρκεί να ακολουθήσετε τις συμβουλές, όχι τις δικές μου, αυτές τις συμβουλές που έχω μάθει από τους μεγαλύτερους. Λοιπόν, έχω μαγειρική σόδα εδώ, μία κουταλίτσα. Θα τη διαλύσω μέσα στο χυμό πορτοκάλι. Έχω φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι που έστειψα, μυρίζει υπέροχα, πήρα και το ξύσμα εδώ. Κοιτάξτε, φούσκωσε κιόλας. Σιμιγδάλι και αλεύρι. Τα έχω σε ένα μεγάλο μπολ. Ρίχνω το χυμό μου. Ρίχνω όλα τα υλικά μαζί. Μην ξεχνάτε ότι τις αναλογίες ακριβώς, για να μην μπερδεύεστε, τις έχω γραμμένες στο link από κάτω για να τα βάλετε ακριβώς. Λοιπόν, λαδάκι, μισό-μισό ελαιόλαδο με καλαμποκέλαιο. Συνεχίζω με τα υπόλοιπα υλικά. Να ξέρετε ότι το γαρίφαλο κανέλα, τα σημαντικότερα μπαχαρικά για να βάλετε μέσα στα μελομακάρονα για να δώσουν ωραία γεύση. Λοιπόν, δεν ζυμώνουμε το μελομακάρονο ποτέ στο μίξερ και τη ζάχαρη, αλλά το ζυμώνουμε με το χεράκι. Για να νιώθουμε τι κάνουμε, πρώτον, και δεύτερον, το μελομακάρονο δεν θέλει πάρα πολύ ζύμωμα. Δηλαδή, μόλις εξαφανιστεί το αλεύρι, μόλις απορροφήσει το αλεύρι, να το πω πιο απλά, σταματάτε το ζύμωμα, γιατί αν το σφίξετε πάρα πολύ, αν το ζυμώσετε πάρα πολύ και σφίξει, δεν θα μπορέσετε να βάλετε καλά το σιρόπι μέσα. Οπότε λίγο ζύμωμα, πάρα πολύ λίγο, μέχρι να γίνει μια ωραία ζύμη και να ομογενοποιηθούν το ποσοστά τα υλικά, και μετά αυτό που έχετε να κάνετε είναι να τα πλάσετε με τον τρόπο που θα σας δείξω, έναν εύκολο τρόπο για να κάνετε το σχήμα και τον λόγο που υπάρχει το σχήμα, και να τα βάλετε στο φούρνο πάρα πολύ γρήγορα και να είναι έτοιμα. Οπότε αυτό που σας λέω στο βίντεο είναι αλήθεια. Θα κάνετε μελομακάρονα, σε 30 λεπτά θα είναι έτοιμα. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει ήδη το πλάσιμο. Η ζύμη, το αποτέλεσμα που πρέπει να έχετε, είναι μια αρκετά λαδερή ζύμη. Αυτό που κάνω τώρα είναι σε ένα ταψί πάνω, έχω βάλει ένα αντικολλητικό χαρτί, το σχήμα από πάνω, το σχέδιο, το κάνω με ένα τρίφτη.
προσπαθώ να κόβω τα μελομακάρονά μου στο ίδιο μέγεθος, γιατί δεν θα φουσκώσουν πάρα πολύ, αλλά παρόλα αυτά θα φουσκώσουν. Οπότε τα κάνετε λίγο μικρότερα από ό,τι είναι κανονικά. Ξέρετε όλοι το μέγεθος του τα μελομακάρονα. Πολύ λίγο μικρότερα. Δεν τα βάζετε πάρα πολύ κολλητά. Τα κάνετε ένα πέρασμα από τον τρίφτη πάνω για να μπορέσει να αφήσει αυτά τα βαθλωματάκια στο μελομακάρονο. Και αυτό γίνεται γιατί? Δεν γίνεται για την ομορφιά. Γίνεται για να μπει καλύτερα το σιρόπι μελιού μέσα στο μελομακάρονο. Έχω το φούρνο σε 180 βαθμούς Κελσίου, θα τα βάλω πάνω στο ταψάκι μου και θα τα ψήσω ακριβώς για 25 λεπτά. Προσέχετε πάρα πολύ το ψήσιμο, κρατάτε ακριβώς το χρόνο, γιατί αν σας παραψηθούν, αν ψηθούν παραπάνω, τότε δεν θα σιροπιαστούν καλά και θα είναι πάρα πολύ ξερά και τραγανά. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα πάρα πολύ κακό, είναι απλά θέμα γούστου. Αν τα θέλετε λίγο πιο ομά μέσα, όχι πιο ομά, λίγο πιο μαλακά μέσα, απλά 3 με 4 λεπτάκια λιγότερο ψήσιμο. Και σε λίγο θα σου δείξω ένα μυστικό που θα ρίξεις από πάνω κάτι και θα τα απογειώσει και θα τα κάνει τέλεια. Και όσο ψήνονται τα μελομακάρονα, αυτό που θέλω να κάνεις είναι να πας στο Facebook, να κάνεις like σελίδα μου, γιατί ανεβάζουμε πάρα πολλές ακόμα συνταγές εκτός από τα βίντεο που ανεβάζουμε. Θέλω να κάνεις εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει και να ενεργοποιείς και το καμπανάκι για να σε ειδοποιεί κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Και επίσης έχω ετοιμάσει ένα τέλειο άρθρο για εσένα. Επειδή τώρα μέσα στις γιορτές θα περάσουμε πάρα πολλές ώρες μέσα στην κουζίνα και έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά γλυκά, έχω ένα link από κάτω που σου έχω αναλυτικά τα εργαλεία που θα χρειαστείς για την κουζίνα σου την περίοδο των εορτών. Έχω διαλέξει τέλεια και ένα που ξεχωρίζω και τρελαίνομαι, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι η ζυγαριά. Δες το link από κάτω και δες τη ζυγαριά και τα υπόλοιπα που σου έχω μέσα. Τα άφησα λίγο να κρυώσουν, 3-4 λεπτάκια, να φύγει αυτό το πρώτο το κάψιμο που μόλις βγαίνει από το φούρνο. Θα τα βγάλω πάνω από το ταψί και θα τα βάλω μέσα σε ένα άλλο βαθύ ταψί για να μπορέσουν να τα σιροπιάσω. Δεν θέλω να τα σιροπιάσω μέσα στην κατσαρόλα, γιατί καταρχήν έχω κι άλλα για να μην κάνω το σιρόπι χάλια, και έτσι αυτή η διαδικασία είναι πιο εύκολη. Λοιπόν, τα βάζω εδώ. Πολύ προσεκτικά στην αρχή όταν τα βγάζουμε το φούρνο, μπορεί να σπάσουν πολύ εύκολα. Σίγουρα θα σπάσουν 2-3, αλλά δεν πειράζει. Θα κάνουμε και ένα ωραίο cheesecake με μελομακάρονα, με τα leftovers, αυτά που έχουν μείνει. Οπότε, αν σπάσει κάτι, να ξέρετε ότι δεν πετιέτε τίποτα στην κουζίνα, χρησιμοποιείτε ξανά και χρησιμοποιείτε σε άλλες συνταγές, άσε που θα φάτε τα μισά μέχρι να τα κάνετε, γι' αυτό σας έχω δώσει αναλογίες με αρκετά μελομακάρονα. Λοιπόν, με μια κουταλίτσα πολύ ωραία, κοιτάξτε τι ωραία που έχουν γίνει. Με μια κουταλίτσα πολύ ωραία τα ρίχνω. Λοιπόν, σας έχω πει από την αρχή του βίντεο, εκτός από τα άλλα tricks που σας έχω πει για να κάνετε έτσι ωραία μελομακάρονα και κάποια μυστικά που γίνονται ωραία τα μελομακάρονα, θα σας δείξω και κάτι που τα μελομακάρονά σας θα γίνουν πολύ διαφορετικά σε σχέση με τους άλλους. Και αφήστε τους να ψάχνουν τι διαφορετικό έχετε κάνει. Λοιπόν, μιλάω και το ρίχνω πολύ πολύ αργά. Ωραία. Είναι πάρα πολύ το σιρόπι, το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ, αλλά θα τα βγάλω με το χέρι πάντα, γιατί εδώ θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να μην σπάσουν. Θα τα γυρίσω και λίγο. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία. Μαλακώνουν τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, όπως σου είπα, γι' αυτό πάρα πολύ προσοχή. Λοιπόν, τα βγάζω και τα βάλω κατευθείαν στην πιατέλα. Σερβίρω σιγά σιγά και έρχομαι για το στόλισμα και το μυστικό μου. Λοιπόν, και τα βγάζω προσεκτικά, ωραία. Θα γεμίσουμε παντού μέλι, αλλά αυτό είναι η χαρά των Χριστουγέννων και η χαρά όταν κάνουμε γλυκά. Έχω ήδη στο φούρνο το δεύτερο ταψάκι, το οποίο ψήνονται η δεύτερη παρτίδα, γιατί να ξέρετε ότι αυτά θα σβούνε δύο παρτίδες. Δύο ταψάκια, αρκετά μεγάλα. Δεν τα μέτρησα πόσα μελομακάρονα είναι. Πάμε να κάνουμε λοιπόν. Έχω καρυδάκι, το έχω τρίψει εδώ το καρυδάκι, δεν χρειάζεται το κάνετε σκόνη. Δηλαδή σε ένα μούλι θα το πατήσετε 3-4 φορές, το κουνήσετε ακόμα 2 φορές για να γίνει έτσι με χοντρά κομμάτια. Και έχω αυτό, τι είναι το μυστικό της μυρνιάς γιαγιάς, έτσι. Ζαχαρίτσα και κανελίτσα. Τα ρίχνω μαζί, τα ανακατεύω και ρίχνω πάνω από τα μελομακάρονα. Αυτό λοιπόν, όσο και λεπτομέρεια να σας φαίνεται, αυτό είναι κάτι το οποίο θα απογειώσει τα μελομακάρονά σας. Δοκιμάστε το και αφήστε τους άλλους, σας λέω, να ψάχνουν τι διαφορετικό κάνατε. Λοιπόν,
Σας αποχαιρετώ. Γράψτε μου, όπως σας είπα από κάτω, τι θέλετε συνταγές να κάνω. Και να σας δείξω. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσω με παρέτσα. Λοιπόν, γράψτε μου από κάτω τι συνταγές θέλετε να κάνετε. Έχουμε ένα μήνα γεμάτο βίντεο. Κάθε Κυριακή 11 η ώρα ανεβάζουμε καινούριο βίντεο με χριστουγεννιάτικη συνταγή και όχι μόνο. Και να ξέρετε ότι μέσα στις γιορτές θα ανεβάσουμε περισσότερα. Γιατί έχουμε πάρα πολλές συνταγές να σας δείξουμε. Γράψτε μου από κάτω τι θέλετε. Αυτή είναι η Λίζα που γκρίνιαζε σε όλο το βίντεο γιατί της αρέσουν πάρα πολύ τα μελομακάρονα και μυρίζει πάρα πολύ ωραίο το σπίτι. Πες γεια, Λίζα. Γεια.